Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις ΜΚΟ έσπηραν μαζικά αυτά ότι κάτι θετικό για το λαό και το περιβάλλον θα μπορούσε να προκύψει από την COP26. Η διαμάχη για το ύψος των στόχων της είναι η άλλη όψη των σφοδρών ανταγωνισμών των ΗΠΑ και της Κίνας για πρωτοκαθεδρία. Ένα πόλεμο συμφερόντων που βαφτίζει πράσινου του βομβαρδισμού των Ηνωμένων Πολιτειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, σκοτώνοντα λαού και καταστρέφοντα το περιβάλλον, που ανακηρύσει πράσινε τι πυρηνικέ δοκιμέ, την καύση απορριμμάτων, τη μονοκαλλιέργεια των ανανεώσιμων πηγών. Η πράσινη μετάβαση και η απελευθέρωση τη ενέργεια αφήνουν εκτεθειμένου του λαού στην ενεργειακή ακρίβεια, τα πράσινα χαράτσια και ανατιμήσει. Κριτήριο το κόστο όφελο. Έτσι μένουν αθωράκι στη λαή. Επιρρύπτεται σε αυτούς η ατομική ευθύνη, ενώ καταστρέφονται λαϊκές περιουσίες, τα δάση, το φυσικό περιβάλλον από πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. Πράσινο για σας είναι ότι συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η κλιματική αλλαγή αξιοποιείται ως πρόσχημα για να αθωθεί ο μεγάλος ένοχος, το καπιταλιστικό σύστημα. Μόνο ο λαός σε σύγκρουση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, με εργατική εξουσία και κοινωνικοποιημένη οικονομία, μπορεί να σώσει το λαό, το περιβάλλον και το πλανήτη.